Να καλημερίσουμε και τον κύριο στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Ανδρέα Τζελή, τον δικηγόρο της οικογένειας Φίσα. Να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και να τον ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Τζελή. Καλή σας ημέρα. Τώρα, να ζητήσουμε το σχόλιο σας για τα όσα ακούστηκαν χθες από την εισαγγελέα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και αν συμμερίζεστε την εκτίμηση, την βαριά εκτίμηση που έκαναν στην αδελφή σας, ότι η εισαγγελέας λειτουργήσε ως συνήγορος της Χρυσής Αυγής. Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω από το εξής. Εμείς οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής για θέματα ελαφρυντικών ή ανασταλτικότητας δεν έχουμε λόγο. Αλλά η κυρία εισαγγελέας, ναι, που ξένησε μεγάλη εντύπωση σε μένα, τουλάχιστον, και δεν είναι η πρώτη φορά, με την κοντάσή της. Γιατί εγώ δεν θα πω εισαγγελέας υπερασπίσεως ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή όλοι παρικούμε στην Ιερουσαλήμ, πρώτη φορά βλέπω να δίνεται ανασταλτικό αποτέλεσμα στην άσκηση εφέσεως σε κατηγορούμενο που θέλει. Στον κύριο Λαγό, ο οποίος ήρθε με προσβλητικό ύφος απέναντι στο δικαστήριο, δήλωσε ότι δεν θέλει τίποτα και του χορηγήθηκε. Η διαφωνία μου με την κυρία εισαγγελέα είναι στη θεμελίωση της προτάσεως. Να σας, κύριε Τζελή, επειδή ακούγεται η επικοινωνία μας λίγο δύσκολη, κατάμε την τοποθέτησή σας. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι η πρόταση της εισαγγελέως προσέβαλε και τη δίκη και τα θύματα και την αρχική απόφαση. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Για μένα είναι αναντίστοιχη και της διαδικασίας των 5,5 ετών και της αποφάσεως του δικαστηρίου, αλλά και όλων αυτών που επί τόσα χρόνια καταδείχθηκαν στη δίκη. Αν είναι προσβλητική ή όχι, ας το κρίνει η ελληνική κοινωνία. Ας το κρίνουν τα θύματα, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν αμετανόητοι. Και μου κάνει εντύπωση ότι η κυρία εισαγγελέας δεν το σχολίασε αυτό. Ένα συγγνώμη δεν ακούστηκε. Και η κυρία εισαγγελέας θεωρεί ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πιθανό να διαπράξουν νέα δικήματα. Κύριε Τζελή, σας ευχαριστούμε πολύ. Μένει να δούμε τι θα αποφανθεί και το δικαστήριο. Καλημέρα σας.